Θα συνδεθούμε με τον κύριο Λεωνίδα Λοϊζίδη, είναι υποψήφιος βουλευτής του κινήματος Αφύπνιση. Καλό μεσημέρι, κύριε Λοϊζίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Νικήτα, και χαίρομαι για την πρόσκληση, γιατί θαυμάζω το χιούμορ σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανότητε σας, σαν δημοσιογράφος που πριν αναφέρατε σε μια προμιλούσα ότι θα πετάξουμε τις μάσκες. Είμαστε έτοιμοι να πετάξουμε τα ρούχα μας πια. Όχι τις μάσκες, ναι. Λοιπόν, σε πολύ λίγο ευελπιστούμε να έχουμε μαζί μας και τον κύριο Στέλιο Χατζηχαραλάμπους, υποψήφιο βουλευτή του ΔΙΚΟ. Μαζί μας έχουμε και τον κύριο Κωνσταντίνο Λεδιμπιώτη, υποψήφιο βουλευτή του ΔΙΣΥ. Καλό μεσημέρι, κύριε Λεδιμπιώτη. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκου. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές σας. Τώρα, κύριε Λοϊζίδη, πώς αντιμετωπίζετε η νεανική παραβατικότητα? Από το ίδιο το κράτος. Δηλαδή, αν το κράτος χάνει τις αξίες, δηλαδή έχει κοινωνία μεταβληθεί σε επιτίδιους και μετέρους και χρησιμοποιούν ανθρώπους ανίκανους στις θέσεις τους, εκνευρίζει την νεολαία, θυμώνει την νεολαία, δεν έχει στόχους η νεολαία, δεν υπάρχει θέση εργασίας. Πώς αντιμετωπίζετε? Αντιμετωπίζετε με το να υπάρχουν θέσεις εργασίας, στο σπίτι του να υπάρχει ισορροπία, να υπάρχει η σχολική εκπαίδευση και όχι απόρριψη μόνο. Ένα κράτος που να μην τον εγκλεί μέσα σε τέσσερις τείχους, κύριε Νικήτα μου, και να του επιβάλλει να χάνει την επαφή του με τους συμμαθητές του, τους φίλους του. Να παλέψουμε όλοι μαζί σαν κοινωνία να πείσουμε τους νέους ότι η αξία υπάρχει του ικανού σήμερα. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει. Χάθηκαν αυτά. Δεν υπάρχει τίποτε το ηθικό δομημένο σωστά σε αυτό τον τόπο. Τίποτα. Έχουν πάρει... Εντάξει, ένα λεπτό τώρα. Οι ευθύνες είναι μόνο της πολιτείας, είναι και της οικογένειας, είναι και των σχολείων. Πολύ σωστά το αναφέρετε. Ξεκινά πρωταρχικά λοιπόν, κατ' εμέ, από την οικογένεια. Στο πρωταρχικό στάδιο είναι η οικογένεια. Εδώ μπαίνει στο κομμάτι η οικογένεια, αν το πρώτο στάδιο στο σπίτι υπάρχει αυτός ο τσάμπα μάγκας, ο πατέρας που ξυλοκοπά τη γυναίκα, τη σπάει τα μούτρα εν ολίγης, που έχουμε δει πάρα πολλά γεγονότα, το εισπράττει το παιδί και το παιδί βγαίνει στους δρόμους. Στη συνέχεια ο αλκοολισμός από το ίδιο το σπίτι. Μια νέα μάνα όπου αποκτά 4-5 παιδιά. Η μονογονιός, μια μάνα σήμερα, κύριε Νικήτα μου, είναι μονογονιός. Και έχουμε δει τις προάλλες μια γυναίκα μονογονιός που το κράτος δεν τη βοηθά. Αναγκάζεται να δουλέψει και προσέχει τα αδερφάκια του. Ένα άλλο παιδί 11 χρονών. Πώς είναι δυνατόν να εντάξουμε αυτά τα παιδιά στην κοινωνία? Πώς είναι δυνατόν στο σχολείο, όταν δεν επιβραβεύουμε τους δασκάλους με το να τους δώσουμε αμοιβές, αλλά ταυτόχρονα έρχομαι και στο σχολείο ότι πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση των δασκάλων. Δεν είναι αμείβουμε τον δάσκαλο και δεν περνάω καμία αξιολόγηση. Τι σημαίνει αξιολόγηση? Πήρε τη θέση του, επαναπαύτηκε και δεν περνά αξιολόγηση το να εκπαιδευτεί, να καταλάβει το τι συμβαίνει στο κοινωνικό γίγνεσθε? Έχει βολευτεί εν ολίγη σε εισαγωγικά και έχει να κάνει με ψυχούλες και αποκλεί νέους ανθρώπους ή τους τιμωρεί με τον πολύ παλιό τρόπο που μας χτυπάγανε με τη ράβδο στο χέρι? Μάλιστα. Μείνετε ως εδώ. Ευχαριστώ. Βάλτε μια άλλο τελεία. Ναι. Εγώ θα αναφέρω κάτι που είπε ο μεγάλος Σοφοκλής στο έργο του Ηλέκτρα. Έργα ντροπής, από ντροπές μαθαίνονται, κύριε Νικήτα. Αυτά τα έχουν διδάξει οι πολιτικοί μας εδώ και 47 χρόνια. Τελειώνει, παραδίδεται ένα παιδί στην κοινωνία σήμερα και μόνο ντροπή μπορεί να νιώθει. Δεν υπάρχει αυτό που λέγεται αξία, κύριε Νικήτα. Κλαπήκαν λεφτά, κλαπήκαν οι αξίες, το ήθος. Φεύγουν μετανάστες οι νέοι. Φεύγανε το 74 ο πατέρας μου στο εξωτερικό για να εργαστεί και να στείλει να μεγαλώσουν τα παιδιά του. Σήμερα φεύγουν με μια βαλίτσα και δεν θα ξαναγυρίσουν στην πατρίδα τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτούς τους νέους που βομβαρδίσανε το Σάββατο της Ανάστασης θα τους χάσουμε. Και θα χάσουμε και την άλλη μισή Κύπρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεδιμπιώτη. Ευχαριστώ πολύ εγώ.